Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ είμαστε και σήμερα. Basket City, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μέχρι και τις 10 θα πάμε μπασκετικά. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όπως και χθες με το Γαλλία-Βέλγιο, έτσι και σήμερα μετά τις 9 θα έχουμε πολλές ποδοσφαιρικές παρενθέσεις που θα αφορούν το Μουντιάλ. Χθες η Γαλλία κατάφερε να περάσει στον τελικό. Σήμερα σε περίπου 45 λεπτά είναι η σέντρα στο Αγγλία-Κροατία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μετά τις 9 και στη δική μας την ώρα την μπασκετική θα κάνουμε αναφορά και στο Μουντιάλ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα, κυρίως γύρω από το Basketball Champions League. Είναι η διοργάνωση η οποία συμμετέχουν οι δύο ομάδες της πόλης και άλλες δύο ελληνικές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με την κλήρωση που έγινε σήμερα, με τους αντιπάλους που προέκυψαν για τον καθένα, τους ομίλους που προέκυψαν για τις τρεις ομάδες και τους αντιπάλους στα προκριματικά για τη μία, τον Άρη, έχουμε να πούμε αρκετά. Και έχουμε να πούμε αρκετά γιατί νομίζω ότι μετά την περσινή παρουσία της ΑΕΚ, τα έχουμε πει αρκετές φορές εδώ και με το Σταμάτο Μουρελή, και στην πρώτη σεζόν του διοργάνωση που ήταν λίγο πιο έτσι ερωτηματικό το που θα πάει, πλέον πάμε στην τρίτη σεζόν. Αυτή η διοργάνωση αρχίζει να εδραιώνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και να θεωρείται okay, δεν είναι η κορυφαία, ίσως να μην είναι ούτε η δεύτερη καλύτερη, αλλά είναι μια διοργάνωση η οποία χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, χρόνο με το χρόνο, αυτό είπα και πριν, εδραιώνεται και δίνει δυνατότητα σε πολλές ομάδες ή σε ομάδες οι οποίες σε άλλες οργανώσεις μπορεί να μην μπορούσαν να φτάσουν ψηλά, να το κάνουν σε αυτήν. Το είδαμε και πρόπερσι με την Τενερίφη, το είδαμε και πέρσι με την ΑΕΚ, έτσι. Δηλαδή ομάδες που αν ήταν στο Euro κάποια παράδειγμα, πολύ δύσκολα θα διεκδικούσαν κάτι, ή αν ήταν στην Ευρωλίγκα φυσικά, επίσης εκεί θα ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το Champions League είναι μια διοργάνωση που ναι μεν δεν έχει το επίπεδο της Ευρωλίγκα, μπορεί να μην έχει ούτε το επίπεδο του Eurocup σε αρκετά παιχνίδια του, αλλά είναι μια διοργάνωση η οποία κάθε χρόνο ποτέ δεν μπορεί να βάλει στο χέρι στη φωτιά για το ποιος είναι φαβορί. Αυτό μας έχουν δείξει τουλάχιστον τα δύο προηγούμενα χρόνια. Και παρότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες το βάζουν σαν στόχο, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα το παίρνουν. Έτσι, και η Τενερίφη που ήταν την πρώτη χρονιά και η ΑΕΚ που ήταν πέρσι, ήταν ομάδες οι οποίες προέκυψαν στην πορεία της διοργάνωσης. Βγήκανε όχι ως φαβοροί, παίξαν τα καλά τους παιχνίδια εκεί που έπρεπε και κατάφεραν να το κατακτήσουν και οι δύο στην έδρα τους. Η επόμενη σεζόν λοιπόν είναι η τρίτη. Προέκυψαν οι αντίπαλοι του Άρη σε πρώτη φάση για τους προκριματικούς. Νομίζω ότι για τον Άρη το κουράγιο πρέπει να γίνει στο δεύτερο προκριματικό. Βέβαια, η διαδικασία των προκριματικών δεν είναι εύκολη. Δεν είναι διαδικασία συνηθισμένη όταν έχεις. Άμα θέλεις να περάσεις, να πρέπει να παίξεις 6 παιχνίδια μέσα σε ένα διάστημα πάρα πολύ μικρό χρονικά και μάλιστα στην αρχή της σεζόν, γιατί τα προκριματικά ξεκινάνε 20 Σεπτεμβρίου και 9 Οκτωβρίου είναι το τζάμπολ των ομίλων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ομάδες που συμμετέχουν στα προκριματικά θα έχουν ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για παιχνίδια. Αυτό θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμες γίνεται πιο νωρίς από το προγραμματισμένο σεζόν, γιατί συνήθως η σεζόν ξεκινάνε εκεί στα μέσα Οκτωβρίου, αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Φέτος για τον Άρη θα πρέπει να ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου και να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμος να παίξει τα παιχνίδια που θα έρθουν μπροστά του. Αρχικά αντιμετωπίζει Δυναμό Τυφλίδας. Εντάξει, αντίπαλος που νομίζω ότι είναι στα μέτρα του. Βέβαια είναι αυτό που έλεγε το μεσημέρι εδώ που πετύχαμε την κλήρωση live. Τα ρόστερ των ομάδων δεν τα ξέρουμε. Έτσι, και όταν λέω τα ξέρουμε, δεν μιλάω μόνο για τις δικές μας ομάδες, για να έχουμε μια εικόνα. Δεν τα ξέρουμε και τις περισσότερες από αυτές που είναι είτε στους ομίλους ως αντίπαλοι, είτε στα προκριματικά. Είναι αρκετά νωρίς ακόμα για να έχουμε έστω και μια θεωρητική εικόνα των ρόστερ. Και μιλάω φυσικά για τις ομάδες οι οποίες. Τις δικές μας ομάδες. Και για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ νωρίς, καθώς ακόμα έχει 5-6 παίχτες στο ρόστερ του. Για τον Άρη το ίδιο. Για την ΑΕΚ το ίδιο. Ο Προμηθέας μπορεί να έχει ένα πιο μεγάλο ρόστερ μέχρι τώρα με βάση την ανακοίνωση που έχει κάνει, αλλά ακόμα έχει να κάνει κινήσεις. Έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Απλά βλέπουμε τις κληρώσεις.
βλέπουμε τις ομάδες που έρχονται στον δρόμο των, των δικών μας ομάδων και προσπαθούμε να κάνουμε έτσι λίγο μια πρόβλεψη ουσιαστικά. Γιατί πρόβλεψη είναι. Το να πούμε για εύκολους ομίλους, για δύσκολους ομίλους, για βατούς ομίλους και όλα αυτά, θα το δείξει η πορεία. Θα το δείξει η πορεία και το πώς θα είναι οι ομάδες κατά τη διάρκεια των ομίλων, που είναι μια δύσκολη διαδικασία. Γιατί δεν μιλάμε για ομίλους των 4 και των 5 ομάδων, οι οποίοι ουσιαστικά ολοκληρώνονται σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είναι όμιλοι οι οποίοι κρατάνε περίπου 3 μήνες. Ξεκινάνε Οκτώβριο και κάπου τον Ιανουάριο ολοκληρώνονται. Και είναι μια διαδικασία με συνεχόμενα παιχνίδια, δηλαδή ένα τρίμηνο στην αρχή της σεζόν, που οι ομάδες, ναι μεν, έχουν συνεχόμενα παιχνίδια και ευκαιρία να ρολάρουν και να ετοιμαστούν, αλλά έχουν και καταπώνηση, πνευματική και σωματική. Και το έχουμε δει, έχουμε πάρει τα μαθήματά μας από τα προηγούμενα χρόνια, ότι τα ταξίδια, τα συνεχόμενα παιχνίδια πολλές φορές φέρνουν έτσι... στα θετικά αποτελέσματα έρχεται μια καλή αύρα, στα αρνητικά έρχεται μια κακή αύρα. Μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησε πέρσι η ζώνη ο ΠΑΟΚ και στο Champions League και πώς το γύρισε στην πορεία. Για τον Άρη πέρσι η σεζόν άρχισε να παίρνει κάτω βόλτα και μέσα από το Champions League, που ήρθανε αρκετές ήττες μέσα από την και μάλιστα και με κάποιες μεγάλες διαφορές από το Champions League. Για την ΑΕΚ οι όμιλοι πήγαιναν χάλια και όμως κατάφερε με ένα τρίποντο στο τέλος να περάσει και έπειτα να αλλάξει όλο τη το ρου ουσιαστικά μέσα στη σεζόν, μέσα από το Champions League. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια διοργάνωση που πλέον έχουμε μια εικόνα μετά από δύο σεζόν, πάμε στην τρίτη τώρα, έχουμε μια εικόνα για το τι μπορείς να κάνεις. Οι διαφορές των ομάδων μέσα στο γήπεδο πολλές φορές είναι μικρές. Και έτσι όπως είναι το format, δηλαδή τέσσερις ομάδες περνάνε από τους ομίλους και μετά παίζει διαφορά των πόντων, πολλές φορές έχει να κάνει με λεπτομέρεια το ποιος θα καταφέρει να πάει στο Final Four και να κατακτήσει τον τίτλο. Δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές στις ομάδες. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν κάποια budget πιο μεγάλα από κάποια άλλα. Okay. Και μπορεί αυτό το πράγμα να παίξει ρόλο. Αλλά έχουμε δει ότι οι αποστάσεις των ομάδων δεν είναι μεγάλες. Συζητούσαμε πριν λίγες εβδομάδες εδώ με τον Στέφανο Τοδέδα και λέγαμε και για την ΑΕΚ ότι ήταν μπασχετικά ανεξήγητο αυτό που έκανε πέρσι. Και όντως ήταν. Με το μπάσκετ που έπαιξε, το ότι κατάφερε να κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο ήταν κάτι εντελώς ανεξήγητο. Μεγάλη επιτυχία βέβαια. Αλλά ήταν κάτι μπασχετικά ανεξήγητο με βάση το μπάσκετ που έπαιξε όλη τη σεζόν. Η Τενερίφη μπήκε, να το πω έτσι μέσα εισαγωγικά, στον μπασχετικό χάρτη τα τελευταία δύο χρόνια με αφορμή την κατάκτηση του Basketball Champions League, την πρώτη σεζόν της διοργάνωσης. Που είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν μια ομάδα που και στην Ισπανία πήγε πολύ καλά. Δεν κατάφερε να φτάσει, ξέρω εγώ, στους τελικούς, αλλά ήταν μια ομάδα που εκείνη τη χρονιά πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και στο Champions League επίσης κατάφερε να το κατακτήσει. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είναι μια διοργάνωση την οποία πλέον τη ξέρουμε. Και ξέρουμε ότι η απόσταση από την επιτυχία στην αποτυχία συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πάρα πολύ μικρή. Ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε ξεκινήσει με 1-5 στον όμιλο. Πέρασε 16, είχε χάσει λεπτομέρειες από την Καρσίγιακα. Και μετά πήγαινε δύο παιχνίδια από το Final Four, αν κατάφερε να περάσει. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι η απόσταση που έχουν οι ομάδες είναι μικρή τις περισσότερες φορές. Τουλάχιστον αυτό έχει γίνει τις δύο προηγούμενες σεζόν. Και μια ομάδα η οποία μπορεί στους ομίλους να μην σου γεμίζει το μάτι, μπορεί να κάνει καλή πορεία μετά στο νοκάου όταν περάσει και από το νοκάου να βρει στο Final Four. Το Final Four πέρσι είχε την ΑΕΚ, η οποία πέρασε με εξωπραγματικό τρόπο στα νοκάουτ. Είχε τη Μούρθια, η οποία προέκυψε ουσιαστικά από το πουθενά. Είχε τη Μονακό, η οποία είχε ένα πολύ καλό budget και μεγάλο και νομίζω και στόχο την κατάκτηση του Champions League. Δεν τα κατάφερε, φέτος συνεχίζει το Eurocup. Και είχε μια ομάδα όπως η Ludwigsburg, η οποία έπαιζε ένα πολύ διαφορετικό μπάσκετ, να το πω έτσι, επίπεδου κολεγιακού της Αμερικής. Δηλαδή, μια ομάδα που πίεζε πάρα πολύ σε όλο το κήπεδο και έτρεχε πάρα πολύ. Και κατάφερε αυτή η ομάδα να φτάσει μέχρι το Final Four. Δεν τα κατάφερε εκεί. Κατάφερε να το πάρει η ΑΕΚ. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι το Champions League έχει πραγματικά. Το Champions League έχει πιθανότητες. Αν σου κάτσει λίγο η συγκυρία, αν είσαι λίγο πιο έτοιμος, αν το βάλεις και στόχο από ένα σημείο και μετά. Που νομίζω ότι η ΑΕΚ από τη στιγμή που πέρσι κατάφερε να το πάρει, ενώ ότι και φέτος θέλει να κάνει κάτι ανάλογο. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο ΠΑΟΚ πέρσι έφτασε μέχρι τους 16
Το λένε και επίσημα οι άνθρωποι του, το έχει πει και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, το είπε και σήμερα ο Τέρσος Νατζίδης και ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης, ότι θέλει του χρόνου να κάνει το επόμενο βήμα στο Champions League, να φτάσει ένα βήμα παραπάνω. Αν το καταφέρει, θα είναι επιτυχία. Φυσικά. Εντάξει, ο Άρης είναι σε μια περίεργη κατάσταση και υπάρχει μια ομάδα όπως ο Προμηθέας, ο οποίος για πρώτη φορά είναι στο Champions League φέτος. Ανεβάζει το budget του αρκετά με βάση την έτσι, εμπορικότητά του, να το πω, στην ευρωπαϊκή αγορά, ούτως ώστε να κάνει ένα πολύ ανταγωνιστικό ρόστερ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και νομίζω ότι και ο Προμηθέας δεν μπήκε στο Champions League απλά για τη συμμετοχή. Έτσι, μπήκε για να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Σε πρώτη φάση, μια πρόκληση, ας πούμε, με τον όμιλό του. Και νομίζω ότι με την ομάδα που προσπαθεί να κάνει και τον όμιλο στον οποίο κληρώθηκε, μπορεί να έχει δυνατότητα να το κάνει. Οπότε για τις ελληνικές ομάδες θα πούμε λίγο μετά το διάλειμμα, έτσι, τους ομίλους, λίγο να κάνουμε μια μικρή ανάλυση του τι περιμένουμε να δούμε από τις ομάδες που είναι πιθανοί αντίπαλοι, που είναι αντίπαλοι μάλλον για τις ελληνικές ομάδες. Να δούμε λίγο τους ομίλους. Ξαναλέω ότι είμαστε αρκετά νωρίς μέσα σε σεζόν, σχηματοποιημένα ρόστερ δεν υπάρχουν. Οπότε με βάση έτσι την εικόνα που έχουν και την πορεία που κάνανε πέρσι περισσότερες ομάδες, περιμένουμε να τις δούμε και την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Στην ομάδα μας στο Facebook Basket City κάνουμε κουβέντα και από εκεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, και συζητάμε οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Έχουμε αναφερθούμε και σε ό,τι υπάρχει, να το πω έτσι με τα γραφικά, που η αλήθεια είναι ότι τελευταίες μέρες έχει λίγα πράγματα, είναι η αλήθεια, στις περισσότερες ομάδες, όχι μόνο εδώ στις δικές μας. Έχουμε να πούμε αρκετά και μην ξεχνάμε ότι μετά τις 9 εννοείται ότι από τη στιγμή που θα παίζει ο ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Κροατία, θα έχουμε ενημέρωση όπως κάναμε και χθες. Χθες έγινε ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν μπήκαν τα γκολ που έπρεπε να μπουν, λέω εγώ. Ήταν για παραπάνω γκολ το χθεσινό παιχνίδι. Να δούμε σήμερα αν θα περάσει η Αγγλία και οι τύποι οι οποίοι μας έχουν κάνει, μας έχουν ζαλίσει με το It's coming home. Να coming home, να ησυχάσουμε όλοι, γιατί πραγματικά έχουμε ζαλιστεί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε λίγο ξεχωριστά σε κάθε όμιλο τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Και πρόβλεψη, ξαναλέω, για το τι θα δούμε στο Champions League δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα που μιλάμε. Αν φτάσουμε προς τις αρχές της σεζόν, εκεί κάπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και έχουμε σχηματοποιημένα ρόστερα από τους περισσότερους, θα μπορούμε να πούμε έτσι περισσότερα τώρα. Απλά θα δούμε λίγο ποιες είναι οι ομάδες που έχουν βρεθεί στο δρόμο των ελληνικών ομάδων. Πάμε λοιπόν σε αυτό το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα με αφορμή την κλήρωση του Basketball Champions League. Εδώ είμαστε. Basket City επιστρέφουμε. Νόμιζα δεν ήμασταν αέρα, νόμιζα μιλούσα μόνος μου, αλλά δεν έγινε αυτό. Για ξανανέβασε λίγο, Τζόνι μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μιλώντας για το Basketball Champions League με αφορμή τη σημερινή κλήρωση. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει συμφωνήσει με τον Σταύρο Σχίζα, τον 29χρονο guard, παίχτη τον οποίο έχουμε αναφέρει κατά καιρούς και τις προηγούμενες ημέρες. Παίχτης που τα πήγε αρκετά καλά τα προηγούμενα χρόνια στο Ρέθυμνο, στον Κολοσσό, στην Κίμη. Παίχτης που για πρώτη φορά, όπως όλα δείχνουν, θα δοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο μιας ομάδας Basketball Champions League. Έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες ότι η συγκεκριμένη περίπτωση από όλες τις ελληνικές που προτάθηκαν ήταν πιο ψηλά για τον ΠΑΟΚ, και φαίνεται ότι οι δύο πλευρές ουσιαστικά έχουν συμφωνήσει, και νομίζω ότι η επιστροφή του Ηλία Παπαθεοδόρου αύριο από το Las Vegas θα είναι να οριστικοποιήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι πληροφορίες που φτάνουν είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει συμφωνία και μένει μόνο το τυπικό. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί κιόλας αυτή η πληροφορία που μας έχει έρθει. Όταν μιλάμε για το Σχίζα, μιλάμε για ένα παίχτη που, δεν ξέρω αν έχει τόσο αντί Κατσίβελης, άλλο ρόλο έχει ο Κατσίβελης. Είναι ένας παίχτης που παίζει εκεί στο 2 ουσιαστικά και λίγο στο 1. Καλά στοιχεία στο παιχνίδι του, δεν είναι σκόρερ και δεν έρχεται για αυτόν τον λόγο. Έτσι, έρχεται για να δοθεί έτσι βάθος στο ρόστερ. Γενικά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί όσο μπορεί από την ελληνική αγορά να βρει κάποιες λύσεις. Είχαμε αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες ότι δεν είναι και πάρα πολλές επιλογές. Του Σχίζα ήταν πιο ψηλά από όλες και από ό,τι φαίνεται
η συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτή που, που προχωράει και όπως όλα δείχνουν θα, θα ολοκληρωθεί κιόλας. Τώρα, επιστρέφοντας στα, στα του Champions League, ξεκινώντας από τον, από τον Άρη που ξεκινάει και πιο νωρίς, ο Άρης λοιπόν κληρώθηκε με την Δυναμό Τυφλίδας στο πρώτο γύρο των προκριματικών. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που είναι στα μέτρα του σε ό,τι φάση και να είναι ο Άρης. Έτσι, γιατί και αυτό είναι κάτι που, που παίζει ρόλο. Και όταν λέω σε ό,τι φάση όσον αφορά το χτίσιμο του, του ρόστερ του, το ποιους παίκτες θα έχει διαθέσιμους 20 Σεπτεμβρίου, γιατί μην ξεχνάμε ότι 20 Σεπτεμβρίου είναι νωρίς σχετικά, έτσι. Δεν ξεκινάει τυπικά η σεζόν για τους περισσότερους, ξεκινάει Οκτώβριο, οπότε μπορεί να έχει κάποιες προσθήκες τελευταία στιγμή μέχρι τότε. Πάντως η Δυναμό Τυφλίδας δεν είναι μια ομάδα που έτσι προκαλεί φόβο. Νομίζω ότι το, το ζώρικο κομμάτι για τον Άρη έχει να κάνει με την επόμενη φάση, εφόσον περάσει τη Δυναμό Τυφλίδας, που είναι πιθανό να βρει την Νίζνη Νόβγκοροντ. Η Νίζνη Νόβγκοροντ, η ρώσικη ομάδα, παίζει με την Πόρτο στον πρώτο γύρο, την πορτογαλική, τη γνωστή Πόρτο, γνωστή μπασκετομάνα το Πόρτο. Η λογική λέει ότι η Νίζνη Νόβγκοροντ θα περάσει και αν ο Άρης περάσει τη Δυναμό Τυφλίδας και βρεθεί εκεί, έχει δύσκολο έργο. Όπως και να το κάνουμε. Η Νίζνη είναι μια ομάδα που παίζει στη VTB. Είναι ομάδα που έχει χρήματα, είναι ομάδα που ρίχνει χρήματα και σε διάφορα. Okay, δεν είναι ομάδα που θα έχει, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια ευρώ budget, αλλά είναι μια ομάδα που και χρήματα ρίχνει σε Αμερικανούς και θα έχει Αμερικανούς των 300 και των 300.000 ευρώ. Είναι δολαρίων, μπορεί να τα δώσει αυτά τα, τα χρήματα και έτσι κινούνταν και τις προηγούμενες σεζόν. Εκεί νομίζω το ζώρο και τον Άρη. Αν καταφέρει να περάσει από εκεί, στον τρίτο προκριματικό νομίζω ότι έχει τον πιο εύκολο θεωρητικά αντίπαλο που είναι η ομάδα από τη Τσεχία, η Παντουρμπίτσε. Αν καταφέρει, η Παντουρμπίτσε μάλλον, συγγνώμη. Αν λοιπόν περάσει την Δυναμό Τυφλίδας και καταφέρει να περάσει και την Νόβγκοροντ, νομίζω ότι μετά θα έχει την ευκαιρία να περάσει στον, στον όμιλο. Τώρα, στα του ΠΑΟΚ, πάλι κάνοντας κάποιες έτσι προβλέψεις, να το πω έτσι, καταρχάς να βρει στον δρόμο του Τενερίφη, μια ομάδα που τη βρίσκει κάθε χρόνο, την βρήκε στον δρόμο του τη χρονιά που Τενερίφη κατέκτησε το Champions League, την πρώτη σεζόν της διοργάνωσης, στους 16 τότε. Η Τενερίφη είχε βρει στο δρόμο του ΠΑΟΚ και πέρσι στους, στους ομίλους. Και έκτοτε και τώρα ξαναβρίσκεται πάλι στον όμιλο του ΠΑΟΚ, στο δεύτερο όμιλο. Έχει αλλαγές Τενερίφη, δεν είναι η ομάδα που ήταν πέρσι. Μετά την χρονιά της κατάκτησης του Champions League, αρκετοί της έφυγαν, δεν τα πήγε καλά πέρσι. Δεν τα πήγε καλά ούτε στην Ισπανία που τερμάτισε 8η, μπήκε στο τέλος στα play-off, αποκλείστηκε από τη Real και στο Champions League αποκλείστηκε από τη Μούρθια. Οπότε μπήκε σε μια φάση αλλαγών. Το θέμα είναι ότι για την, από την Ερήφη έφυγε ο Φώτης Κατσικάρης, ο οποίος είναι γνωστό ότι συνεχίζει στο τεχνικό staff των Utah Jazz. Και επέστρεψε ο Τζους Βιντορέτα. Ο Βιντορέτα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με αυτόν στον πάγκο η Τενερίφη κατέκτησε το μπάσκετ του Champions League. Είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά πρόπερση. Ο Βιντορέτα μετά από εκείνη τη χρονιά πήγε στη Βαλένθια, δεν τα πήγε καλά εκεί στην Βαλένθια και επέστρεψε στην Τενερίφη. Έχει ανακοινώσει κάποιες ανανεώσεις στην Τενερίφη του, του Μπεϊράν, του Αμπρομάη, τις παίχτες που είναι κορμός της ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. Δεν μένει ο Πονίτκα, ο οποίος ήταν πέρσι ένα από τα μπαμ που είχε κάνει ο Πολωνός. Δεν συνεχίζει στην, στην Τενερίφη. Και γενικά είναι μια ομάδα η οποία ξαναφτιάχνεται ουσιαστικά πάλι, αλλά είναι μια ομάδα στα ΣΕΜΠΕ. Η άποψή μου, την άποψή μου, την ξέρετε, την έχω πει πολλές φορές και μέσα σε σεζόν. Ομάδες οι οποίες παίζουν στην ΣΕΜΠΕ, σε ό,τι θέση και είναι στην ΣΕΜΠΕ, όταν αντιμετωπίζουν την ελληνική ομάδα, είναι αυτές που είναι το φαβόρι. Και νομίζω ότι η Τενερίφη θα ξαναπροσπαθήσει, γιατί μας το έχει πει και ο Κώστας Βασιλιάδης, το έχει αναφέρει εδώ στο Λίμπερο, ότι γενικά η Τενερίφη είναι μια ομάδα που, επειδή το πρώτο χρόνο το κατέκτησε ο Champions League, το έχει πάντα σαν στόχο. Και πέρσι ότι αποκλείστηκε από τη Μούρθια, είναι αποτυχία για αυτήν. Στον δρόμο του ΠΑΟΚ βρίσκεται επίσης η Βενέτσια, η πρωταθλήτρια Ιταλίας του 2017. Έτσι φέτος ήταν η Γερμανία αυτή που το κατέκτησε. Η Βενέτσια που πέρσι έμπλεξε εκείνο τον όμιλο της ΑΕΚ, που μπήκανε δύο τρίποντα στο τέλος, πέρασε η ΑΕΚ, η Βενέτσια έμεινε έξω στη φάση των ομίλων. Έπεσε στο EuroCup και το κατέκτησε το EuroCup. Στην Ιταλία έχοντας τερματίσει στην πρώτη θέση κανονικής περίοδου, δεν τα κατάφερε στα play-off να φτάσει μέχρι τους τελικούς. Αποκλείστηκε στα τελικά από την εξαιρετική Τρέντο, που τελικά δεν κατάφερε να το παρέχει. Το πήρε η Αρμάνι. Η Βενέτσια είναι μια ομάδα που νομίζω ότι πέρσι έκανε μια
Μέτρια, θα μου πει, κατέξει ευρωπαϊκό τίτλο. Οκ, okay, κατέξει το τέταρτο τάξη, να το πω έτσι, ευρωπαϊκό τίτλο. Στην Ιταλία δεν κατάφερε να είναι η ομάδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει καταφέρει να κρατήσει τον Austin Day, ένα παίχτη που νομίζω ότι αν έβγαινε στην αγορά αρκετές ομάδες Ευρωλίγκα θα τον ήθελαν. Έχει τον Χέινς, τον Μαρκίζ Χέινς, τον οποίο είχαμε δει για κάποια στιγμή και στο Παναθηναϊκό. Εκεί είναι και ο Μπράμος, ο οποίος από όσο ξέρω συνεχίζει εκεί στη Βενέτσια. Είναι μια ομάδα πρωταγωνίστρια στην Ιταλία. Και όταν λέω πρωταγωνίστρια εννοώ ομάδα που διεκδικεί τίτλους στην Ιταλία. Και σίγουρα αποτελεί ένα από τα φοβορή του ομίλου. Στον όμιλο του πάγου βρίσκεται και η Χάποελ Χολών από το Ισραήλ, ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει έστω το δικό της ξεπέταγμα, να το πω εγώ, στο μπάσκετ του Ισραήλ. Μάλιστα την περσίνη σεζόν κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό του πρωταθλήματος, αλλά στους τελικούς έχασε από τη Μακάμπη που κατέξε τελικά το πρωτάθλημα. Ομάδα που, σαν τυπική ομάδα του Ισραήλ, να το πω έτσι, κάθε χρόνο βασίζεται αρκετά στους Αμερικανούς που διαθέτει. Και επειδή είναι γνωστό ότι πολλές ομάδες του Ισραήλ βασίζονται εκεί, έχει αρκετά καλούς Αμερικανούς. Είχε και ένα παίχτη ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει ακόμα και τον είδατε όσοι είστε έτσι φανατικοί του μπάσκετ και πέρσι στο πανευρωπαϊκό των νέων που κατέκτησε η Εθνική μας ομάδα και φέτος θα τον είδατε όσοι είστε έτσι φαν στα παιχνίδια της Εθνικής με το Ισραήλ και μιλάω για τον γιο του David Blatt, τον Tamir Blatt, έναν νεαρό playmaker παλαιά σκοπής θα πω εγώ, playmaker κοντός, καλός, σκόρερ, δημιουργός. Έφυγε όμως, πήγε στη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Δεν συνεχίζει φέτος στην Χάπολ Χολών. Στον δρόμο του ΠΑΟΚ βρίσκεται και για ακόμα μια χρονιά γερμανική ομάδα. Κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Γερμανία, είτε στο Oldenburg, είτε στο Ludwigsburg πέρσι. Φέτος θα πάει στη Βόνη. Η Telekom Bonn, μια ομάδα που πέρσι είχε βρεθεί στον όμιλο του Άρη. Γενικά είναι σε φάση αλλαγών, αλλά είναι αυτό που έλεγα το μεσημέρι. Η Γερμανία για μένα πλέον είναι από τα αρκετά καλά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Με καλές ομάδες, με καλά budget, με καλούς Αμερικανούς, με γεμάτα γήπεδα. Και η Βόνη νομίζω θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Μια ομάδα που είναι ερωτηματικό στον όμιλο του ΠΑΟΚ είναι η ομάδα από την Τσεχία, η Όπαβα, η οποία πέρσι έφτασε μέχρι το τελικό του τσεχικού πρωταθλήματος. Εκεί έχασε από την Ίμπρουκ, τη μόνιμη πρωταθλήτρια. Αλλά για κάποιο λόγο ήταν απευθείας στους ομίλους του Champions League. Ομάδα που, όσο προλάβα να δω από την περσινή τη σεζόν, βασιζόταν αρκετά σε γηγενείς παίχτες, σε Τσέχους. Νομίζω ότι είναι προφανές, παίζοντας στους ομίλους του Champions League, ότι φέτος θα ποντάρει αρκετά περισσότερα και στο αμερικανικό στοιχείο. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα που δεν έχει εμπειρία από Ευρώπη. Και φαίνεται να είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Τώρα, άλλες δύο ομάδες στον όμιλο του ΠΑΟΚ θα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών. Η μία ομάδα από το group, αυτό που μπορεί να προκύψει, το φαβορί, να το πω έτσι θεωρητικά, είναι η τουρκική Σακάρια. Σε εκείνη την πλευρά ξεκινάει το ζευγάρι της Πρίστινα με την Γκρόνιγκεν. Πρίστινα από το Κόσοβο, η Γκρόνιγκεν από την Ολλανδία. Η ελβετική, η Φράιμπουργκ, παίζει με την Αυτοντόρ. Οι νικήτριες από αυτά τα δύο ζευγάρια θα αναμετρηθούν μεταξύ τους, την Αυτοντόρ Σάρατοφ. Και όποια νικήσει θα είναι η νικήτρια από τα δύο ζευγάρια θα παίξει στο τέλος με τη Σακάρια. Πιθανό ζευγάρι στο προγραμματικό εδώ είναι το Σάρατοφ Σακάρια. Και οι δύο ομάδες αυτές είναι αρκετά καλές. Η Σακάρια νομίζω ότι γενικά τα τελευταία χρόνια και έχει ανέβει στην Α1 της Τουρκίας και προσπαθεί εκεί όταν μιλάμε για τουρκικές ομάδες. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για χρήματα καλή Αμερικανή και γενικά Αμερικανή ακριβή. Η Σάρατοφ είναι μια ομάδα που την είχε βρει ο ΠΑΟΚ στο δρόμο του, νομίζω στο Eurocup. Ναι, δεν ήταν στο Champions League η Σάρατοφ όταν την αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, ήταν στη φάση του, ήταν τότε στο Eurocup. Και αυτή είναι μια ομάδα από τη Ρωσία που έχει έτσι ενδιαφέρουσες επιλογές Αμερικανών κατά καιρούς. Από το άλλο group φαίνεται ότι υπάρχει ένα φαβορί που λέγεται Ναντέρ, η γαλλική ομάδα, που ήταν πέρσι ο Πέτεγουέι, ξεκίνησε εκεί τη ζωή, έμεινε ελεύθερος και μετά έφυγε στον ΠΑΟΚ. Τα ζευγάρια εκεί είναι η λιθουανική, η Σιαουλιάη, παίζει με την Λουκόιλ, η οποία πέρσι με τον Κλάντον εκεί και τον Τρακ Μπράιαντ κατέκτησε το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Και το άλλο ζευγάρι είναι η φιλανδική Καρχού,
που παίζει με την Ρουμάνικη Οραντέα. Όποια προκύψει από αυτές τις δύο, από τα δύο αυτά ζευγάρια, θα προκύψει ο νικητής και εκεί θα παίξει με την Αντέρ. Με βάση την πρόβλεψη, να το πω έτσι, και τη λογική, μία από τις τρεις ανάμεσα σε Αντέρ, δύο μάλλον από τις τρεις ανάμεσα σε Αντέρ, Σακάρια και Άβοντορ Σάρατοφ, θα είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, αν δεν είναι και η Σάρατοφ μέσα, ο όμιλος του ΠΑΟΚ φαίνεται normal, με normal διαβάθμιση, να το πω έτσι, και το σημαντικότερο, πλην Τενερίφης, και αν δεν είναι και η Σάρατοφ, και ένα από τα σημαντικά, μάλλον όχι το σημαντικότερο, με ταξίδια φυσιολογικά. Δεν έχει να πάει ούτε να παίξει στη Λιθουανία, πιθανότατα δηλαδή, με την Νεπτούνας που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει να πάει πάλι στο Βέντσπιλς. Δεν έχει να κάνει έτσι φοβερά ταξίδια. Ακόμα και η Όπαβα που είναι λίγο ερωτηματικό, είναι 100 χιλιόμετρα από την Πράγα. Η τσεχική ομάδα που βρίσκεται στον δρόμο του ΠΑΟΚ στον Όμιλο. Ξαναλέω ότι δεν είναι... δεν είμαστε σε φάση να πούμε ότι είναι εύκολος όμιλος, είναι δύσκολος όμιλος και όλα αυτά. Απλά μιλάμε με βάση κάποια στοιχεία, γιατί ακόμα οι ομάδες φτιάχνονται. Δηλαδή, πάνω σε αυτή τη λογική, ο όμιλος ΑΕΚ επίσης φαίνεται πολύ δύσκολος. Η ΑΕΚ έπεσε σε όμιλο που έχει την Μπάμπερκ. Έτσι, η Μπάμπερκ μετά από τρεις σεζόν, δεν κάνω λάθος, στην Ευρωλίγκα, με συμβόλαιο πλέον για τα επόμενα 5 χρόνια στο Basketball Champions League. Η Μπάμπερκ μετά την περσινή σεζόν, στην οποία έχασε τα πρωτεία στη Γερμανία, δεν έκανε καλή χρονιά γενικά, είχε αλλαγές προπονητών, μπαίνει σε φάση ανανέωσης, βρίσκεται στον δρόμο της ΑΕΚ. Επίσης, στον όμιλό της η ΑΕΚ έχει την τουρκική την Εσκισεχήρ, επίσης ομάδα με αρκετά χρήματα, με καλούς Αμερικανούς, τη Χάπολ Ιερουσαλήμ του Αμάρ Σανταμάιρ, φαίνεται ότι θα μείνει εκεί, έχει τη Φουελαμπράδα, η οποία τα πήγε καλά πέρσι στην Ισπανία, έχει την Ίμπουργκ, τη Τσέχη, την οποία τη ξέρουμε και από την παρουσία της πέρσι, έπαιξε και με τον Άρη στον Όμιλο και με την ΑΕΚ στα νοκάουτ. Καλή ομάδα, σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα έχει και την Διζόν από τη Γαλλία και θα προκύψει μία ομάδα από τα προκριματικά ανάμεσα σε Καντού, Ζολνόκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Αντβέρπ και Ιλιατ Καμπέλης. Θεωρητικά η Ιλιατ Καμπέλης μπαίνει στο τρίτο προκριματικό γύρο, οπότε φαίνεται η πιο δυνατή. Η Καντού είναι μια ιταλική ομάδα που και αυτή προφανώς θα είναι πιθανό να είναι αυτή η οποία θα αντιμετωπίσει την Καμπέλη στο προγραμματικό γύρο. Για τον Προμηθέα, στην παρθενική του εμφάνιση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση προκύπτει ένας όμιλος, νομίζω για τον Προμηθέα από τη στιγμή που μιλάμε για μια ομάδα που παίζει πρώτη φορά στην Ευρώπη, οποιαδήποτε κλήρωση θα είχε τις δυσκολίες της. Και εδώ τώρα μιλάμε για ένα όμιλο που έχει την Μπεσίκτας, η οποία τα δύο προηγούμενα χρόνια, ή μάλλον πέρσι που το είχε στόχο το Champions League, δεν το κατάφερε. Το έχει ξαναβάλει και φέτος και γενικά η Μπεσίκτας προσπαθεί να πρωταγωνιστήσει και στην Τουρκία. Είναι η Στρασβούρ, μια ομάδα από τη Γαλλία με πολλές εμπειρίες ευρωπαϊκές. Η Νεπτούνας επίσης και δύσκολο ταξίδι. Η Βίρτους Μπολόνια, η οποία έχει επιστρέψει μετά τις περιπέτειές της στις χαμηλές κατηγορίες, έχει επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και επιστρέφει και στην Ευρώπη. Η Ολύμπια Λουμπλιάνας για δεύτερη σερή σεζόν στο Champions League και η Οστάνδη, η πρωταθλήτρια από το Βέλγιο. Και θα προκύψει και μία ομάδα μέσα από τη δικασία των προκριματικών για τον όμιλο του Προμηθέα, ανάμεσα σε Τορούν, Σμόκι Μίνσκ, Νόρκεμπιγκ, Εστουντιάντες ή Μπαϊρόιτ. Λογικά εδώ οι Εστουντιάντες με την Μπαϊρόιτ θα διεκδικήσουν το ένα εισιτήριο για τον όμιλο, τον τέταρτο, αν θυμάμαι καλά, που είναι ο Προμηθέας. Έτσι όπως βλέπουμε τις ομάδες, θεωρητικά ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν πιο βατό όμιλο από τους άλλους, αλλά και πάλι. Ξαναλέω, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο σίγουρα. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς και νομίζω ότι μέσα από τη δικασία των αγώνων θα καταλάβουμε αν κάποιος όμιλος είναι βατός, αν κάποιος όμιλος είναι δύσκολος, αν κάποιος όμιλος είναι τέλος πάντων στα μέτρα των ομάδων. Και να δούμε και την πορεία του Άρη στα προκριματικά. Ξαναλέω, τα προκριματικά ξεκινάνε 20 του μήνα, 20 Σεπτεμβρίου μάλλον, συγγνώμη. Και μέσα σε διάστημα ουσιαστικά 15 ημερών θα κριθούν οι 6 ομάδες που προκύψουν από εκεί και θα παίξουν στους ομίλους. Λοιπόν, έχουμε σε λίγο σέντρα στον ημιτελικό ανάμεσα σε Αγγλία και Κροατία. Βλέπω εδώ και τις εντεκάδες ότι έχουν παραταχθεί σιγά σιγά. Οπότε εμείς πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με ημιτελικό Μουντιάλ και με Σταμάτη Μουρελή για να κάνουμε κουβέντα για τα του Άρη και ό,τι άλλο υπάρχει έτσι μπασχετικό. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα Basket City και πάντα με ενημέρωση για το Μουντιάλ. Ο ημιτελικός, ο δεύτερος, ξεκίνησε με γκολ από πολύ νωρίς, από το πέμπτο λεπτό συγκεκριμένα, με εκτέλεση φάουλ του δεξιού οπισθοφύλακα της Τότεναμ, του Κέραν Τρίπιερ. Η Αγγλία προηγείται με 1-0 της Κροατίας. Μια πολύ ωραία εκτέλεση, δυνατή, ψηλά στη γωνία, όχι πάρα πολύ στη γωνία, αλλά δυνατά. Ψηλά στην εστία του Σούμπασιτς. 1-0 προηγείται η Αγγλία της Κροατίας από το 5ο λεπτό μετά από 10 λεπτά αγώνα. Γενικά δεν είναι όπως το μέχρι στιγμής μετά από 10 λεπτά παιχνιδιού, δεν βλέπουμε το χθεσινό ρυθμό, αλλά έχουμε ήδη ένα γκολ και νομίζω ότι ψάχνουν πολύ οι Άγγλοι τον Στέρλινγκ με μακρινές μπαλιές. Τον έχει κάπου εκεί ανάμεσα στους δύο, έτσι λίγο πιο μεγαλός όμως κεντρικούς αμυντικούς της Κροατίας και τον ψάχνουν έτσι. Λοιπόν, 1-0 η Αγγλία προηγείται. Νομίζω ότι ο Σταμάτης Μουρελής έχει πανηγυρίσει τον γκολ του Τρίπιερ. Σταμάτη, τι γίνεται, φίλε? Ήδη, ρε φίλε, ήδη πανηγυρίστηκε τον γκολ, έξαλα. Τι γίνεται, καλησπέρα Νίκο. Όλα καλά. Καλά που ξεκινήσαμε 1-0, καλά είναι. Το βλέπεις κάπου έξω το παιχνίδι? Ναι, ναι, έξω είμαι. Εκεί είσαι σε κάποια αγγλόφωνη έτσι, pub, τίποτα τέτοιο, είστε όλοι Άγγλοι εκεί πέρα? Προτιμώ το παραδοσιακό ελληνικό κέντρο εδώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε? Τι να γίνει, εντάξει, νομίζω ότι σήμερα το ενδιαφέρον σε πολύ μεγάλο βαθμό στράφηκε στα περί Basketball Champions League, έτσι, με την κλήρωση και όλα τα σχετικά με τις επαφές και του κ. Γουλιέλμου με τους ανθρώπους της FIBA, που είχε αρκετά θέματα να συζητήσει, έτσι, και κατά πρώτο λόγο λίγο να φτιάξει την εικόνα του Άρη, γιατί μετά τα όσα έγιναν κυρίως την περσινή γωνιά, η εικόνα του Άρη σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο στην FIBA. Στο γεγονός ότι ο Άρης βρέθηκε στα προκριματικά, έστω στα προκριματικά, έστω στο τελευταίο γκρουπ, αυτό δείχνει ότι η FIBA του δίνει ακόμα μια ευκαιρία. Το θέμα είναι κατά πόσο ο Άρης θα μπορέσει να την αξιοποιήσει, έτσι, και να φανεί συνεπής και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Αναφέρομαι εδώ στο οικονομικό κομμάτι. Όσον αφορά την κλήρωση, εντάξει, γνωρίζουν όλοι, έχει κληρωθεί να παίξει με τη Δυναμό της Λίδας. Καλή κλήρωση ήταν αυτή, φίλε. Εκεί στο δεύτερο προγραμματικό είναι το θέμα. Εκεί που πέφτεις πάνω στον Όβγορο, λογικά. Ναι, η Λίδα είναι μια ομάδα άγνωστα, από ό,τι μπήκα και είδα λίγο πέρσι, πήρε το πρωτάθλημα τη Γεωργία. Από δεύτερη, τρίτη, νομίζω που ήταν στο πρωτάθλημα, στην κανονική διάρκεια, πήρε το πρωτάθλημα στο τέλος. Τώρα σαν όνομα είναι το μεγάλο όνομα και στη Γεωργία. Λίγο που είδα το ρόστερ, το περσινό κυρίως, και ίσως έχουν γίνει κάποιες προσθήκες φέτος. Κυρίως Γεωργιάνοι βέβαια είναι οι παίχτες, κάποιοι Αμερικάνοι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι του ιδιαίτερο. Βέβαια, τώρα μιλάμε για έναν Άρη που θα φανεί ένα αξιοπρεπές ρόστερ. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει ένα ρόστερ που αποτελείται από 5 άτομα ουσιαστικά. Αυτό έλεγα και πριν, ότι βλέπουμε τους ομίλους και λέμε αν είναι εύκολη ή δύσκολη τα προκριματικά και όλα αυτά, αλλά ακόμα μιλάμε εντελώς. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα ρόστερ των ομάδων όταν έρθει η ώρα των αγώνων. Και δεν μιλάω μόνο για τις δικές μας ομάδες. Μιλάω γενικά, ακόμα είναι αρκετά νωρίς για να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά ότι ξέρω εγώ θα τα πας καλά στον όμιλο ή ότι σίγουρα θα περάσει ή ότι θα αποκλειστείς και όλα αυτά. Έτσι είναι ακόμα πολύ νωρίς πραγματικά αυτό που είπες, Νικό. Έτσι, και κυρίως βέβαια δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί ο Άρης. Τώρα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ο πρώτος προγραμματικός με τη Φλίδα, εντάξει, λογικά θα είναι λίγο περιπετειώδης το ταξίδι εκεί. Λίγο μπήκα και είδα οι τιμές ακόμα είναι προσιτές, έτσι, δηλαδή ακόμα είναι καλές οι τιμές και το ταξίδι στη Τυφλίδα είναι σχετικά εύκολο, δηλαδή έχει απευθείας πτής επιστροφής για τη Τυφλίδα, οπότε αν κάποιος φίλος του Άρη το προγραμματίσει, καλό θα να το κλείσει από τώρα. Έτσι, λίγο που έκανα μια έρευνα, η τιμή ήταν γύρω στους 350 ευρώ με πτήση από εδώ, από Αθήνα και μετά απευθείας από τη Τυφλίδα, οπότε είναι σχετικά εύκολα το να πας και να έρθεις. Ο Άρης λογικά με ένα αξιοπρεπές ρόστερ θα είναι το θα είναι το φαβόρι για την πρόκριση. Το θέμα τι γίνεται στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο θα παίξει με τον νικητή Πόρτο Νίζνη Νόβογκραντ, που λογικά θα περάσει η Νίζνη, έτσι δεν νομίζω ότι μπορούν οι Πορτογάλοι να κάνουν την έκπληξη. Μια Νίζνη που θεωρείται από τις καλές μικρομεσαίες ομάδες στο ρωσικό πρωτάθλημα, έτσι. Λαμβάνει μέρος και στη Βέντε Μπέλικ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει να επιδείξει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά όπως οι Ρώσικες ομάδες, οι περισσότερες παίρνουν μέρος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, μια ομάδα που δίνει χρήματα, έχει καλούς Αμερικανούς γενικά,
Έτσι, και πάει πάντα να την προσέξεις. Δεν μπορείς να την υποτιμήσεις μια ρωσική ομάδα που βλέπεις ότι έχει μια σταθερή πορεία τα λεφτά χρόνια, δηλαδή και στο σκοπιδάτημα και στην, στην Ευρώπη λαμβάνει μέρος. Έτσι, γιατί αναπεριόδως βλέπουμε κάποιες ομάδες δορυφόρους από τη Ρωσία, οι οποίες παίζουν μια-δυο χρόνια στην Ευρώπη και μετά διαλύονται. Η Νίσνη μένει εδώ και χρόνια σταθερά. Είναι θεωρητικά ένα από τα φαβορί για να προκληθεί στους ομίλους από αυτήν όλη τη φάση των προγραμματικών. Αυτό θα είναι το μεγάλο του εμπόδιο του Άρη. Και θα είναι και μια ταλαιπωρία για τους σχετικούς μεγάλους, γιατί θα έχουν ήδη ταξίδι τη φλίδα και όλη αυτή τη δικασία και θα πρέπει πολύ γρήγορα μετά, νομίζω 25-28, έτσι, οι επόμενοι αγώνες. Θα πρέπει πολύ γρήγορα μετά να κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή, γιατί από ό,τι είδα και όλα στο ταξίδι στο Νόβογκραντ δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι είναι με στάσεις ενδιάμεσες, δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, είναι και το ταξίδι, είναι δύσκολο και... Κοίταξε τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, αν όντως ο Άρης βρεθεί στο δρόμο της Νίσνη, μπορείς να ποντάρεις το γεγονός ότι μιλάμε για αρχή της σεζόν, οπότε κινείς να είναι σε μια φάση που θα ψάχνετε, να το πω έτσι. Οπότε μπορεί, ναι, θεωρητικά να φαίνεται ότι... Ναι, οκ, okay, ότι μπορεί να είσαι το outsider, αλλά να ποντάρεις πάνω σε αυτό. Ότι ανετοιμότητα, ίσως να κάνεις ένα καλό match, ναι, μέσα στη Ρωσία και μετά στο Αλεξάνδριο να πάρεις την πρόκληση. Νίκο, νομίζω στην όλη κουβέντα τώρα ο βασικό κοινός παρανομαστής ή το βασικό στοιχείο της εξίσωσης είναι πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης. Δηλαδή, αν ο Άρης καταφέρει να πάρει 6 ξένους από την Ελλάδα, 6 καλές επιλογές μαζί με αυτούς που έχει ήδη, έτσι θα έχει ένα αξιοπρεπές γνώστο το οποίο μπορεί να διοικήσει κάτι παραπάνω. Έτσι, τώρα, αν ο Άρης πάει και δεν έχει συμπληρώσει το ρόστερ μέχρι τις αρχές του Αυγούστου και ψάχνει να βρει μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί πρέπει να ξεκινήσει νωρίς προετοιμασία. Θα απευθύνεται νωρίς. Καταλαβαίνεις ότι πολλά θα ξεχνούν από αυτά, ακόμα και από το σχηματισμό του ρόστερ, που πρέπει να γίνει γρήγορα. Έτσι, πρέπει να γίνει νωρίς. Και γιατί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές σιγά-σιγά και οι Αμερικανοί που έπαιξαν στην Ελλάδα, ίσως να κλείνουν σε άλλες ομάδες. Δεν μπορούν να περιμένουν μια ζωή. Έτσι, ο Άρης τώρα έχει πλέξει αυτή τη τακτική, όπως είπαμε, με την πρόσφατη ανακοίνωση που έβγαλε. Θέλει να πιέσει κάπως καταστάσεις, θέλει να πιέσει μάνατζερ, θέλει να πιέσει τους παίχτες με τα μπαν, θέλει πολλά. Εγώ ξαναλέω, προσωπική μου εκτίμηση είναι να το πει στο μπαν στην άκρη. Δεν μπορεί να το λύσει αυτή τη στιγμή τον μπαν. Και να το λύσει δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή τεράστια στο μπάτζετ. Δεν είναι δηλαδή το λύνει. Το λύνει ότι έξω είναι καλή μαρτυρία για τη FIBA. Ας κάνει δύο διακανονισμούς φέτος, μα θα δει η FIBA ότι γίνεται μια προσπάθεια. Αλλά δεν μπορεί να άμεσα να λυθούν όλα τα προβλήματα. Έτσι, και να προσπαθήσει να λύσει το τωρινό, αυτό το πρόβλημα που καίει, θα λέγαμε, είναι το budget, το roster μάλλον. Έτσι, γιατί ο Άρης πρέπει να κλείσει ένα roster, όπως λέμε όλοι το κλείνει με συμβόλαια διετούς διάρκειας σε όλους τους παίχτες τουλάχιστον, έτσι για να έχει παίξει και την επόμενη χρονιά, γιατί δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει και τον χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το δουν οι άνθρωποι του Άρη, θα τα βάλουν τα πράγματα κάτω. Τώρα στο τρίτο πραγματικό βέβαια είναι να αντιμετωπίσει μια τσέχικη ομάδα. Εκεί νομίζω ότι έχει μια πολύ καλή περίπτωση από όλες τις πιθανές αντιπάλους. Ναι, εντάξει. Αν φτάσει μέχρι εκεί θα δούμε. Αλλά ξαναλέω ότι για μένα όλο το ερωτηματικό είναι ο Άρης. Λίγο έτσι που μίλησα με κόσμο, με φίλους του Άρη, υπάρχει μια ομολογουμένως ένας σκεπτικισμός για το τι ομάδα θα παρουσιαστεί. Φοβούται λόγω της Νίσνη, που δεν είναι βέβαια το πολύ μεγάλο όλο, αλλά ξανά είπα μια ρωσική ομάδα, φοβούνται ότι πρέπει να παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο δυνατός. Δεν θέλουν να βιώσουν καταστάσεις όπως περσινά, έτσι που η ομάδα έχασε αρκετά παιχνίδια με μεγάλες διαφορές. Έτσι. Θέλουν να δουν μια ομάδα να δημιουργείται όσο γίνεται πιο σύντομα. Αυτό είναι κανονικό. Έτσι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν προβλήματα, γεγονός. Θεωρώ, ξαναλέω, ότι ο Άρης μπήκε σε μια λογική να λύσει τον μπαν τη στιγμή που και να λυθεί τον μπαν δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δηλαδή δεν θα εμφανιστούν ξαφνικά 2 εκατομμύρια στο μπάτζετ για να πεις ότι θα φέρω κάποιο παιχταρά από την Ευρώπη. Έτσι, ο Άρης πάλι θα κινείται στα ίδια επίπεδα. Δεν ξέρω. Γεγονός είναι ότι έτσι όπως είναι και τα ταξίδια, σίγουρα θα χρεωστεί η ομάδα οικονομικά, δηλαδή θα πρέπει να τα καλύψει αυτά. Πρέπει ο κόσμος να στηρίξει τα δύο ετός στο πρώτο με τη φλίδα που θεωρώ θα περάσει ο Άρης. Και στο επόμενο να στηρίξει με εισιτήρια για να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η οικονομική, αυτό το οικονομικό άνοιγμα που θα γίνει αναγκαστικά τώρα με τα ταξίδια και τα σχετικά. Και από εκεί πέρα τώρα βλέπουμε τώρα. Αν ο Άρης μπορέσει και περάσει στο μήλος που είναι νομίζω μεγάλος στόχος, σίγουρα θα είναι κάτι θετικό, γιατί θα πάρει και κάποια χρήματα σίγουρα.
θα έχει αγώνες με εισιτήρια. Εντάξει, είναι και αυτό που θέλει και ο Αγγέλο. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, και θα έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει με καλό τρόπο τη σεζόν. Αν καταφέρει να ναι, περάσει. Ναι, σίγουρα είναι και αυτό. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί είδαμε τι έγινε πέρσι. Mm-hmm. Έτσι, πέρσι ο Άρης, ο Γιαννάκης ουσιαστικά σε μια ομάδα για τον πρώτο 1,5 μήνα, όπου άρχισε πολύ σημαντικά παιχνίδια. Είχε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είχε διάφορα σημαντικά πράγματα τα οποία τα κέρδισε τα παιχνίδια αυτά. Και είδαμε ότι αυτές βέβαια είναι και ίσως να κάνουν και κακό τυχόν τη δεδομένη στιγμή, γιατί ο κόσμος υπερθυράστηκε. Έτσι, η διοίκηση βρήκε την ευκαιρία να καλύψει κάποια πράγματα που ίδια δεν μπορούσε να εκπληρώσει. Έτσι, και πέρασε και αρκετός καιρός πάλι με προβλήματα τα οποία δεν φαινόντουσαν λόγω αυτών των εικόνων. Mm-hmm. Έτσι, σίγουρα πάντα ένα καλό ξεκίνημα βοηθάει. Θυμάσαι πέρυσι τι έγινε αντίστοιχα στον ΠΑΟΚ, πέρασε από τον Άρη και υπήρχε πολύ σοβαρή κρίση από την αρχή. Έτσι, κατά τη δουλειά του Βαδοδόρου. Έτσι είναι πάντα το ξεκίνημα, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Άρης θα έχει ξεκινήσει ήδη και το κύπελο βέβαια. Έτσι, θα έχει και το κύπελο ενδιάμεσα ή πριν μετά, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες. Γιατί ο Άρης ξεκινάει από πολύ νωρίς το κύπελο. Που και αυτό είναι μια επιβάρηση διπλών για τον Άρη. Έτσι. Ναι, και όπως έχω δει τις ημερομηνίες, ξεκινάει 20 η κατάσταση των προκριματικών και μέσα 15 μέρες μπορεί να λέει και πολλές. Νομίζω είναι 20-22, 25-28. 28. Ναι, και δεν μπορώ να θυμηθώ το τρίτο προγραμματικό που σήμερα, λίγο μετά. Δηλαδή, σε 15 μέρες μέσα έχεις 6 παιχνίδια, αν καταφέρεις να περάσεις τους αντιπάλους. Ναι, ναι. Και μετά το κύπελο είναι, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης να σχηματίσει έναν ρόστερ νωρίς, να έρθουν οι παίχτες νωρίς, να μπορέσει να δημιουργηθεί μια χημεία αρχική, να δουλέψουν μαζί όσο γίνεται. Γιατί όπως είπες σωστά, θα έχουν πολύ σημαντικά παιχνίδια, πολύ νωρίς. Έτσι, δηλαδή ο Άρης δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρθει παίχτης 1η Σεπτεμβρίου, 10 Σεπτεμβρίου. Ναι, σωστά. Πρέπει να έχει κλείσει το Άρη 15 Αυγούστου. Για να είναι εδώ όλοι στις 15 Αυγούστου, να ξεκινήσει μια προετοιμασία ενός μήνα για να μπουν στα παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή όσο νωρίς και οι υπόλοιπες ομάδες, να ξεκινήσουν και από νωρίς τις διαδικασίες. Δηλαδή και η Δυναμό της Φλίδας και η... Όχι, offside. Και οι Νίσνοι, όλες αυτές τις ομάδες θα ξεκινήσουν νωρίς. Έτσι. Και ο Άρης είπαμε ότι έχει το κύπελο. Εντάξει, δεν είναι ένα τρομερό στόχο το κύπελο, μην ξεγελιόμαστε. Αλλά επειδή στην αρχή θα παίξουμε ομάδες από την Α2, έτσι από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί ξεκινάει νωρίς ο Άρης, εντάξει, καταλαβαίνει καθένας ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί από ομάδες Α2. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι όμως, αν το δεις το ποτήρι μισογεμάτο, όταν θα ξεκινήσει κανονικά η σεζόν, να το πω έτσι για τους περισσότερους, ο Άρης μέσα αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Ό,τι και αν έχει γίνει, θα είναι πιο έτοιμος, τουλάχιστον στην αρχή. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Ξαναλέω, ότι το θέμα είναι αν ο Άρης μπορέσει να δημιουργήσει ένα καλό ρόστερ, αξιόλογο, να πεις ότι αυτή την προετοιμασία που θα έχω από νωρίς, mm-hmm. αυτά τα παιχνίδια που θα δώσω εγώ την ώρα που οι υπόλοιποι δεν θα παίζουν φιλικά, και βοηθήσει και το πρόγραμμα στην αρχή τουλάχιστον να ξεκινήσω καλά. Έτσι, mm-hmm. αν όμως το ρόστερ είναι ένα ρόστερ πολύ μικρό, όχι τόσο ποιοτικό όσο θέλει ο Αγγέλου, γιατί για παράδειγμα δεν θα δουν οι παίκτες που θέλει, θα δουν κάποιοι δεύτερες, τρίτες επιλογές. Γιατί ο Άρης, ξαναλέω, πρέπει να πάρει συγκεκριμένη αγορά ο Άρης. Είναι 20 ονόματα Αμερικανών και έχουν μείνει, ξέρω, άλλα 10 Ελλήνων. Αυτά. Δεν μπορεί να κινηθεί διαφορετικά ο Άρης, δεν μπορεί να πάει πουθενά άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, ξαναλέω τώρα, να λύσεις τον μπαν και να πάει να πάρεις τον Αμερικανό με 15.000, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχει αξία. Μην λύνει στον μπαν και πάνε πάρε το Κάιζερ που κάνει 65.000. Καταλαβαίνεις, δηλαδή 50 πόσο κάνει, δεν ξέρω. Να μιλήσει στον μπαν και να πάνε να πάρει ένα Αμερικανό 15.000 και να περιμένεις σου και λαβράκι, που συνήθως αυτοί οι παίχτες δεν βγαίνουν λαβράκια. Έτσι, με 15.000 το χρόνο δεν βγαίνεις, δεν βρίσκεις λαβράκι. Έτσι είναι πραγματικότητα. Τι να το κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι. Είναι μεγάλο στίγμα για τον Αγγέλο. Δεν ξέρω αν η παρουσία του στο Λος Άντζελες που εκεί μιλάει με μάνατζερ, με παίκτες, έχει σειρές επαφών, μήπως μπορέσει και αλλάξει λίγο τα δεδομένα σε αυτό το κομμάτι. Να δούμε. Στο μεταγραφικό μιλάω πάντα, έτσι. Να δούμε. Περιμένουμε κι εμείς, να δούμε τι θα γίνει. Όσον αφορά το μεταγραφικό αυτό, όσον αφορά σήμερα με τον μπάσκετ του Champions League, εντάξει. Εγώ να σου πω, δεν ήθελα μια Κύπρο να πάω που είναι και κοντά. Τώρα γιατί εκεί δεν βλέπω να πηγαίνει άνθρωπο. Πάλι καλά που έφυγες από κάτι Σουηδίες, κάτι Φιλανδίες, κάτι τέτοια. Ναι, εκεί να είναι. Θα ήταν ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, νομίζω μπήκα για να ψάξω να βρω για τον Νόρκεμπινγκ και
γιατί πόσε τάσει και πόσα λεφτά διαφορά, τεράστια διαφορά. Έτσι και οικονομικά, δηλαδή και από θέματα λεπορία σε σχέση με αυτά. Τελικά το βγήκανε καλά σχετικά το Άρη, δικά το πρώτα ξέρει τη φλίδα. Έτσι, που έχει υπάρξει μια πολύ καλύτερη συγκοινωνία και από Αθήνα και από Κωνσταντινούπολη. Έτσι, mm-hmm. Γιατί γι' αυτό, επειδή είναι πολύ κοντά τα παιχνίδια, δεν υπάρχει πολλή χρόνο και αυτό μετράει, έτσι, δηλαδή για το πόσο εύκολα θα πα και πόσο εύκολα θα γυρίσει. Γιατί παίζουν 20-22, δηλαδή μιλάμε για μια μέρα διαφορά. Έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν είναι, δηλαδή μπαμπάμ είναι όλη η ιστορία. Νομίζω ότι έχουμε εικόνα το πώς πάνε τα παιχνίδια, δηλαδή δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο σήμερα, εκτός και να είναι υπέπεση δική μου αντίληψη. Το πώς πηγαίνουν τα μάτς, δηλαδή είναι πρώτο μάτς στο Παλέ, δεύτερο στη Γεωργία, δεν έχει βγει κάτι τέτοιο ακόμα. Πόσο σωστά, πόσο ξέρω γιατί και εγώ λίγο τα είδα, νομίζω ότι πρώτο μάτς είναι στην Κυφλίδα. Α, μάλιστα, okay. Οπότε θα πάει ο Άρης εκεί και μαζί θα έρθουν οι ομάδες. Είναι βάσει το γκρουπ δυναμικότητας. Και επίσης νομίζω ότι και το πρώτο μάτς πάλι, επειδή ο Άρης ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, και το πρώτο μάτς πάλι θα είναι στην Ρωσία, στην Ίσνη. Ναι. Γιατί είναι, νομίζω, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αυτό σου λέω. Άμα πας εκεί πέρα. Άμα πας εκεί στη Ρωσία, το κρατήσεις το μάτς λίγο χαμηλά τη διαφορά, να μην σου φύγει. Μετά με στο Παλέ, λίγο φασαρία, λίγο κόσμο, μπορεί να γίνει δουλειά. Ναι, είναι ανάλογα. Θα δούμε. Τώρα μέχρι εδώ έχει πολύ κόσμο, έχει πολύ δρόμο η υπόθεση. Έτσι έχουμε ακόμα 2 μήνες σχεδόν. Βέβαια. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη διαδικασία. Είπαμε πρώτα να δούμε το ρόστερ του Άρη και μετά θα κρίνουμε κατά πόσο ο Άρης μπορεί. Έτσι, πρώτο, έτσι. Για μένα το πρώτο μέλημα είναι το ρόστερ του Άρη. Δεν θα κάτσω να δω τη τυφλίδα όταν δεν έχω το ρόστερ του Άρη την εικόνα. Έτσι. Ναι. Πες τώρα τα λιοντάρια, πώς θα βλέπεις μέχρι στιγμής. Εντάξει, όσο τα βλέπω καλά πάει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Βλέπω κάτι φάση εκεί. Πολύ το Στέρλινγκ ψάχνουν, ρε φίλε. Είπαμε, εντάξει. Είναι γρήγορο, ρε φίλε. Τώρα οι άλλοι πίσω έχουν τα βουνά, έχουν τώρα το Λοβέν και το. Πώς λένε αυτός ο περίεργος. Και το Βίντα. Το Βίντα, τώρα εντάξει, δεν είναι τώρα. Ο Κοτός, όσο άμπαλος και να είναι, γιατί είναι άμπαλος, ναι. Είναι λίγο. Εντάξει, τους έχει τώρα στο τρέξιμο, τους έχει πολύ γρήγορα. Α, δούμε, καλά ξεκινήσει. Εγώ το είπα, Νίκο, δεν έχω παίξει ούτε ένα ευρώ στην Αγγλία, θα το πάρει φέτος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το είπα εγώ. Τόσα χρόνια παίζαμε, βάζαμε έτσι ένα δεκαράκι στην Αγγλία, τόσα χρόνια σκίζαμε τα δελτία νωρίς σχετικά. Τώρα που δεν βάλαμε τίποτα, it's coming home. Ναι, αλλά ο Γάλλος σε περιμένει άμα πας στο τελικό. Βρώμα είσαι εκεί. Εντάξει, για την άποψή μου για τον Γάλλο, μπορείς να ανεβάσει ο καθένας ένα βίντεο του Αλμπάντι να δει τι νιώθουμε όλοι μας για τους Γάλλους. Αυτά που λέει ο μεγάλος Αλμπάντι λέει μόνο αλήθειες, έτσι. Να σου πω, πρωτού κλείσουμε, επειδή ξέρω ότι είσαι λίγο παιδί της νύχτας, ρε παιδί μου, έχεις καθόλου εικόνα από Summer League, τι γίνεται εκεί πέρα, από όλα αυτά τα μωρά που είναι εκεί? Λίγα πράγματα να πω, λίγα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπω κάποια πράγματα γενικά. Εντάξει, ο Τρέι Γιάνγκ νομίζω ότι υποσιάζει. Και εμένα αυτό λίγο μου έχει κερδίσει το ενδιαφέρον, παρότι έχω δει ελάχιστα πράγματα και αυτό μέσα από, ξέρεις, την επομένη και κανένα βίντεο και τέτοια, όχι τίποτα το φοβερό. Ναι, ο Τρέι Γιάνγκ είναι πολύ καλός και ο Έιτον σχετικά. Γενικά, επίσης της Νέας Υόρκης είναι καλός, κάνει καλά μάτς. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομά του, που τον αποδοκιμάζαν πάλι στη Νέα Υόρκη και προχθές. Να ξέρω, μου θυμίζει πάρα πολύ Γιάννη αυτός, άντε το κούμπο δηλαδή, τέτοιο στυλ είναι λίγο έτσι άλογο, ξέρεις, παίρνει την μπάλα, την κατεβάζει και κράβ καρφώνε. Αυτό που με κάνει τρομερή εντύπωση βέβαια είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, μάναζερ κόσμο θα έχει. Έτσι, το γήπεδο είναι γεμάτο. Και εκεί από το Las Vegas. Έχει πάρα πολλούς παίχτες, ομάδων, προέδρους, προπονητές. Ειδικά με παίχτες δηλαδή που είναι περίοδο διακοπών και πάνε εκεί, ας πούμε. Με κάνει τρομερή εντύπωση το ότι όλο ξέρεις το κλίμα για να πάνε. Γιατί βλέπεις το, ας πούμε, μεγάλα αστέρια έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Παίχτες σειράς και βλέπεις πάρα πολύ κόσμο και από αυτή τη λογική ότι πάνε, ας πούμε, να στηρίξουν τους ρούκι. Αλλά από όσο διάβασα, οι ρούκι κερδίζουν την παράσταση πραγματικά και έχει κανένα 2 Ευρωπαίους που πάνε καλά, που είναι δηλαδή ο Τούρκος του Cleveland επίσης κάνει καλή πορεία. Ναι, είδα και τους Αντετοκούμπο εκεί πέρα, έτσι, πρέπει να φύγαν πολύ γρήγορα μετά την Αθήνα, γιατί ήταν μια φωτογραφία τους. Γιατί περιμένω ο Κώστας εκεί ο Αντετοκούμπο, ναι. Ο οποίος και αυτός αφήνει καλές εντυπώσεις. Γενικά, εντάξει, τώρα είναι του Summer League Lazarus είναι τεράστιο. Δηλαδή γίνονται 8 με 9 μάτς κάθε μέρα σχεδόν. Mm-hmm. Έτσι, 6 μάτς μέσο όρο έχει. Έχει βραδιές που γίνονται 10 μάτς. Γίνεται ένας πανικός, έτσι, πραγματικά. Νομίζω ότι, εντάξει, γίνεται κυρίως αυτά για τους Ρούκι. Είναι και μια ευκαιρία για τον περισσότερο κόσμο να δει λίγο έτσι αυτά τα.
Τα καινούργια, τους ρούκι, τους καινούργιους, τους αυτούς που είναι ψηλά στον draft, τέλος πάντων, έχεις μια εικόνα, ώστε να το καλύτερο. Το βάλε, όχι, το έχασε, πω. Το βάλε τώρα, πω, το κάνει αγγλία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με το game. Βρήκαν και την πόλη του Las Vegas τώρα, που εντάξει είναι και... Τελικά ήταν offside και αυτή, άκυρο. Offside και αυτή, ναι. Είναι για πολλούς λόγους, με επίκεντρο του Las Vegas. Έφυγε, ουσιαστικά το Las Vegas του Σαμερί κατάπιε όλα τα υπόλοιπα. Με την πραγματικότητα. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και του Ορλέι και του Ορλάντο, του παλιά του Ορλάντο, ας πούμε, ήταν το πιο μεγάλο, έτσι, σαν μελίκτο Ορλάντο. Και όμως όλα αυτά σταματήσαν σε ζωή και ασχολούνται τώρα με το Las Vegas. Εντάξει, ναι, είναι μια παγκόσμια συνάντηση της manager με παράγοντες ομάδων και τα σχετικά. Σίγουρα είναι πάρα πολλοί manager οι οποίοι βρίσκονται εκεί, παιχτών και διάφοροι παίχτες οι οποίοι και δεν παίρνουν και μέρος, πούμε, σε σαν μελίκα λαπάνη να προωθήσουν και τον εαυτό τους. Εντάξει, νομίζω, σου λέω, κυρίως ο Trey Young διαβάζω ότι κερδίζει τυπώσεις. Γενικά όμως όλη αυτή η γενιά του Ρούκι ψιλοπάει καλά. Ναι. Ψιλοπάει καλά, ναι, αυτή η φουρνιά των Ρούκι. Αλλά όλα τα κρατώνουν να ξεκινήσουν να μάζα. Τώρα και να λέμε, ξέρεις, όσο καλά και να πηγαίνει ο Aiden, για παράδειγμα, ας πούμε, το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει στο Phoenix με τον Κοντό, έτσι, που πρόσφατα επέγραψε 5 χρόνια 153 εκατομμύρια. ο Μπούκερ στο Phoenix. Πώς θα ταιριάξει όλη αυτή η διαδικασία, καταλάβες. Να δούμε. Πάντως είναι καλή φάση. Εντάξει, το NBA φροντίζει πάντα να μην αφήνει τον κόσμο που ασχολείται με το NBA να μην τον αφήνει αδιάφορο. Και γι' αυτό αυτή είναι η λογική του Summerlin. Να μην δηλαδή έχει κενά διαστήματα ο κόσμος και δεν ασχολείται με τον μπάσκετ. Γι' αυτό βγάλαν τα Summer League, γι' αυτό βγάλαν τα Exhibition Games. Ναι, και αυτό και το, αυτό και το μεγάλο το Summer League που γίνεται στο Las Vegas, όπως καταλαβαίνουμε, είναι για ένα, και αυτό είναι μεγάλο πανηγύρι πλέον. Να, μπράβο, ναι, δηλαδή βγήκαν τα drafts ενδιάμεσα στην όλη διαδικασία πριν. Δηλαδή το NBA θέλει να σε κρατάει απασχολημένο μαζί του. Ναι, ναι. Να μην έχει μεγάλα κενά, όπως συμβαίνει στα άλλα αθλήματα στην Αμερική. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό ουσιαστικά πότε τελείωσε η χρονιά, πότε έγινε το draft και πότε ξεκίνησε το Summer League. Όντως, έχεις δίκιο. Έτσι. Και σε, ναι, ξέρω σε πόσο καιρό μετά θα ξεκινήσουν τα Exhibition Games και θα ξεκινήσουν το άδειμα. Ναι. Είναι ένα όλο μεγάλο κόλπο αυτό για το NBA. Έτσι, για να σε κρατάει ασχολημένο και να μην φεύγεις μακριά. Έτσι είναι μελέτες επί μελέτη και λειτουργούν έτσι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Okay. Ωραία, ωραία Σταμάτη. Σε αφήνω να συνεχίσεις να δεις εδώ πέρα τα λιοντάρια. Μέχρι στιγμής πάνε πάρα πολύ καλά, λέω εγώ. Με, άντε, στα πρώτα 32 λεπτά. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, καλή αυτά και από το Σταμάτη Μουρελή. Φυσικά με Σταμάτη εννοείται μπορεί να κάνει κουβέντα για το NBA, για τον Άρη, για το Μουντιάλ, για όλα. Για τους Γάλλους μπορεί να κάνει κουβέντα. Και τον Αλ Μπάντι. Λοιπόν, 1-0 προηγείται η Αγγλία. Αμήπως σημαίνει το σήκωσε, για out. Όχι για offside. Αυτό δεν κατάλαβα στη φάση του Kane πριν, τέλος πάντων. 1-0 προηγείται η Αγγλία από τον goal του Τρίπερ. Νομίζω ότι οι Άγγλοι είναι λίγο καλύτεροι από τους Κροάτες. Προσπαθούν να ψάχνουν σε κόντρα διαρκώς και με μεγάλες μπαλιές τον Στέρλινγκ. Οπότε την παίρνει την μπάλα μια ανακατοσούρα, την έχουν οι Κροάτες. Φάγαν τον goal νωρίς, προσπαθούν να αντιδράσουν τώρα για να δω εδώ ρεύμα στην περιοχή. Προλαβαίνει ο Γιάνγκ, διώχνει σε corners. 33 λεπτά αγώνα στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. 1-0 προηγείται η Αγγλία με τον goal του Τρίπερ από απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 5ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Τελευταίο κομμάτι της Basket City, φυσικά και με ενημέρωση για τον ημιτελικό του Μουντιάλ. Ένα σουτ του Βρυσάλικο που γίνεται το μάτς. Μόσχα γίνεται το μάτς. Λογικά έφτασε μέχρι τον Νόβγκοροντ αυτό το σουτ. Στο 43 είμαστε, ο Θανάσης χειλώνει εδώ πέρα δίπλα μου. Εδώ δίπλα θα κάτσω ήσυχα, δεν θα μιλάω. Είναι τίμιος μέχρι τώρα, Θανάση. Μια καλησπέρα για αρχή και τα υπόλοιπα. Και θα συνεχίσουμε μετά τις 10. Λοιπόν, 43 λεπτά αγώνα στο Κροατία-Αγγλία. Από το 5ο λεπτό προηγείται η Αγγλία με το φάουλ του Trippier. Έχω δει φωτογραφία με άνθρωπο να έχει παίξει πρώτο γκολ Trippier. Θανάση Κυλώνη, να ξέρεις. Υπάρχει. Η Trippier του ήταν τεράστια. Το Trippier. Ο Trippier, να πούμε ένα στατιστικό στοιχείο που διάβασα τώρα στο site της FIFA, είναι το πρώτο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ που βάζει Άγγλος διεθνής σε Μουντιάλ μετά το 2006 σε ένα Αγγλία-Εκουαδόρ που είχε σκοράρει ο Μπέκαμ με φάουλ. Ναι. Από το 6 έχει να βάλει η Αγγλία απευθείας φάουλ σε Μουντιάλ. Δηλαδή, δύο διοργανώσεις. Ναι, 10 και 14. Και πάμε για... Χωρίς απευθείας φάουλ. Για 12 χρόνια. Αλλά λοιπόν, χωρίς Μπέκαμ που πας.
Έχει το Trippier τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, 1-0 προηγείται η Αγγλία που εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερη. Και εγώ έτσι νομίζω. Είναι καλύτερη. Και βασικά. Οι Κροάτες δείχνουν μπλοκαρισμένοι και σωματικά και ψυχικά. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Έτσι μου φαίνονται και εμένα. Και εκείνοι οι τρεις στο κέντρο δεν είναι και τόσο ενεργητικοί όπως ήταν σε άλλα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν βγαίνει η κούραση, αν τέλος πάντων οι Άγγλοι πιο έτοιμοι, αλλά νομίζω το πρώτο ημίχρονο είναι καλύτερη οι Άγγλοι προηγούνται με 1-0. Επιστρέφοντας λίγο στα δικά μας, καθώς πάμε και στο ημίχρονο στο Μουντιάλ, η πληροφορία που βγαίνει επίσης από την Αθήνα είναι ότι τελειώνει το θέμα του Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου. Εδώ και καιρό από τη στιγμή που ο Βεζένκοφ δεν θα έμενε, έγινε γνωστό ότι δεν θα μείνει στην Μπαρτσελώνα. Η επιστροφή του στην Ελλάδα, όπως όλα έδειχναν, θα είναι για τον Ολυμπιακό και προφανώς οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Και έτσι ο Βεζένκοφ, μετά από την παρουσία του στη Βαρκελόνη και στην Μπαρτσελώνα, επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι. Να τώρα μια ευκαιρία για την Κροατία, είναι μέσα στην περιοχή ο Ράκιτιτς. Κλείστηκε όμως, δύσκολα να περάσει από εκεί. Κόβουν οι Άγγλοι και ολοκληρώνει ο Μαγκουάιρ, αν προλαβαίνω να δω καλά, και έδιωξε. Έλεγα για τον Βεζένκοφ ότι. Όταν έφυγε από τον Άρη για να πάει στην Μπαρτσελώνα, σίγουρα έφυγε με πολύ μεγάλες προσδοκίες, πηγαίνοντας έναν πολύ μεγάλο σύλλογο φυσικά. Νομίζω ήταν λίγο άτυχος στη λογική ότι πέτυχε την μπασκετική Μπαρτσελώνα σε μια περίεργη διετία-τριετία, με πολλές αλλαγές, με προπονητές που έφυγαν, πέτυχε την αλλαγή του Πασκουάλ που ήταν πολλά χρόνια εκεί, έφυγε, ήρθε ο Μπαρτζόκας, δεν τα κατάφερε ο Μπαρτζόκας, ήρθε ο Αλόνσο, δεν τα κατάφερε και αυτός, επέστρεψε ο Πέσης, γενικά πέτυχε καταστάσεις περίεργες σε έναν μεγάλο γαζμό στην Μπαρτσελώνα και νομίζω ότι η μεταγραφή του αυτή δεν του έδωσε το επόμενο βήμα στην καριέρα του νομίζω που θα ήθελε και ειδικά στο κομμάτι της βελτίωσης. Δεν ξέρω αν στον Ολυμπιακό με τον Μπλάθ θα τα καταφέρει, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά αυτό το θέμα. Ο Βεζένκοφ όταν έφυγε από τον Άρη έφυγε σαν ένα πολύ έτσι ταλέντο που το περιμέναν όλοι να παίξει στην Ευρωλίγκα. Δεν τα κατάφερε στην Μπαρτσελόνα, είναι η αλήθεια. Δεν τα κατάφερε γιατί είναι και αυτό που είπα πριν ότι και το περιβάλλον ήταν περίεργο από ένα σημείο και μετά. Ημίχρονο έχουμε στο Αγγλία-Κροατία. 1-0. Η Αγγλία προηγείται με τον γκολ του Trippier. Είναι καλύτερη η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί η Κροατία στο δεύτερο, αλλά μέχρι στιγμής οι Άγγλοι προηγούνται με 1-0 και δείχνουν να πατάνε καλύτερα από τους Κροάτες. Τώρα εδώ, για κάτι φωνάζουν αυτοί εδώ, γιατί φωνάζουν, πού να σου δώσει πέναλτι κύριε φίλε, πολύ μακριά από την μπάλα είσαι. Άντε να φτάνεις κοντά να πω οκ, okay, αλλά πολύ μακριά από την μπάλα ο Λόβρεν εδώ σε μια φάση που ναι με το τραβάει, οκ. Okay. Κάπου είχε δοθεί ένα τέτοιο πέναλτι στο Μουντιάλ φέτος. Κάπου δόθηκε. Ναι, ναι. Απλά είναι πάρα πολύ. Τώρα, από ό,τι έδειξε, το εξέτασαν στο VAR, στο VAR Room. Αλλά... Α, το είδανε και από το VAR Room, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έγινε δουλειά. Οκ, okay, εντάξει. Ναι, είναι... Το VAR Room στην Ελλάδα, πώς θα λέγεται. Για πες. Βαρούχ. Βαρούχ. Το Βαρούχα. Ωραία. Λοιπόν, ημίχρονο 1-0 προηγούνται οι Άγγλοι. Σε λίγο, σε περίπου 15 λεπτά η σέντρα στο δεύτερο μέρος. Έλεγα ότι είχα μείνει στο Βεζένκοφ με αφορμή την πληροφορία που έρχεται από την Αθήνα ότι δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε περισσότερο στην Μπαρτσελώνα. Θα δούμε αν θα το κάνει στον Ολυμπιακό. Γενικά ο Ολυμπιακός και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα προσπαθεί και ψάχνει ό,τι καλό μπορεί να βρεθεί από την ελληνική αγορά για να έχει πάντα έναν ελληνικό κορμό. Δεν νομίζω ότι ο Βεζένκοφ έρχεται για αντιπαπαπέτρου. Οκ. Okay. Ναι, και αυτός παίζει και στο 3 και στο 4, αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί παίχτες. Και νομίζω ότι και ο Βεζένκοφ ανήκει σε αυτή τη συνωμοταξία παιχτών. Τους βάζω κατά σειρά Παπαπέτρου, Βεζένκοφ, Χαρλαμπόπουλο, που θα πρέπει να αποφασίσουν σε ποια θέση παίζουν. Αν είναι τριάρια ή αν είναι τεσσάρια και πάνω σε αυτό το πράγμα να δουλέψουν. Και νομίζω ότι ο Βεζένκοφ και αυτός που και ο Χαραλαμπόπουλος νομίζω ότι μου μοιάζουν αρκετά, έχουν έτσι κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει. Προπονητές δεν είμαστε. Αυτό που μου φαίνεται εμένα ότι θα ήταν καλό να κάνουν είναι να βελτιώσουν σίγουρα το κορμί τους. Για να γίνουν σημαντικά. Ο Βεζένκοφ είναι σκόρερ, είναι τέτοιος παίκτης. Αλλά στο επίπεδο της Ευρωλίγκα και ειδικά έτσι όπως έχει γίνει η Ευρωλίγκα πλέον, με 30 παιχνίδια τη σεζόν
και πολύ υψηλό επίπεδο στα περισσότερα παιχνίδια, νομίζω ότι πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να είναι παίχτης ρόλου ο συγκεκριμένος. Προφανώς και ο Μπλακ ξέρει καλύτερα, προφανώς και ο Ιδρύος Βαζέκοφ θα ξέρει καλύτερα. Απλά το λέω γιατί όντως το παιδί όταν έφυγε από τον Άρη είχε μια καταπληκτική σεζόν και σε ηλικία 19-20 ετών και η Μπαρτσελώνα δεν του έδωσε έτσι τη βελτίωση που μπορεί να έψαχνε. Δεν του έδωσε το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Και το επόμενο βήμα μπασχετικά θα πω εγώ. Δηλαδή να γίνει ένας παίκτης που να ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να κάνει καλά, τι όχι και όλα αυτά. Τώρα εφόσον συνεχίσει τον Ολυμπιακό, θα τον δούμε και εκεί στην επιστροφή του στην Ελλάδα. Βλέποντας έτσι λίγο την αγορά και το τι γίνεται εκεί, ένα ακόμα θέμα που βγαίνει για τον ΠΑΟΚ είναι ότι Ηλίας Παθεοδόρου και Νίκος Σταυρόπουλος αύριο ξεκινάνε το ταξίδι της επιστροφής από το Las Vegas την Παρασκευή. Με το καλό θα είναι πίσω στη Θεσσαλονίκη και προφανώς θα τρέξουν διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι το σχίζα που αναφέραμε πριν, που όπως όλα δείχνουν ο παίκτης ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Επίσης, όσον αφορά το θέμα του Γκος, εντάξει, προφανώς και η κοινή παρουσία εκεί και του Γκος και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ έφερε κάποια επαφή μαζί του. Αυτό που βγαίνει, τουλάχιστον στην επαφή που κάνανε με τον Αμερικανό, είναι ότι δεν έχει πάρει κάποια απόφαση ακόμα. Έχουμε αναφέρει εδώ και μέρες ότι στον Γκος έχει γίνει πρόταση από τους Washington Wizards να αναλάβει πόστο στο τεχνικό επιτελείο. Κάτι που όπως και να το κάνουμε μια μεγάλη πρόκληση το να αναλάβεις θέση σε μια ομάδα NBA. Δεν έχει πάρει κάποια απόφαση. Τουλάχιστον αυτό έχει πει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Βρίσκεται στο Summer League ο Γκος με τους Washington Wizards, έχοντας ένα ρόλο κυρίως προπονητή παρά παίχτη, και ο ΠΑΟΚ έχει τη διάθεση ακόμα να τον περιμένει να τελειώσει δηλαδή το Summer League, να καθαρίσει λίγο το μυαλό του Αμερικανός, γιατί είναι και εκεί αυτές τις μέρες με τους Wizards, και έπειτα να λάβει την οριστική του απόφαση. Νομίζω, κάνω μια πρόβλεψη, ποντάρω ότι αν ο Γκος πάρει την απόφαση να συνεχίσει και να παίξει μπάσκετ, αυτό θα είναι για τον ΠΑΟΚ. Έτσι μου φαίνεται. Έτσι μου βγαίνει από το ρεπορτάζ. Αλλά ξαναλέω ότι από τη στιγμή που ο Γκος έχει μια τέτοια πρόταση και το σκέφτεται, ίσως να έχει χαλάσει λίγο και το μυαλό του. Θα τελειώσει ο Σαμελίκ, θα πάρει την απόφασή του και θα δούμε ποια θα είναι αυτή. Έχω αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες ότι όσον αφορά εκεί το κομμάτι της περιφέρειας, ναι, ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Γκος, ναι, ποντάρει πολλά σε αυτόν, γιατί ξέρει τι μπορεί να πάρει από τον Αμερικανό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει τσεκαρισμένες άλλες περιπτώσεις, δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάποιους άλλους ακριβούς μέσα εισαγωγικά για τα δικά του βαλάντια παίχτες που τσεκάρει, αλλά προτεραιότητα είναι πάντα ο Γκος. Προτεραιότητα μέχρι κάποιο χρονικό σημείο, προφανώς γιατί το περιμένει μέχρι τον Αύγουστο ή μέχρι τον Σεπτέμβριο. Από τη στιγμή που θα τελειώσει το Summer League, θα περιμένει μια απάντηση από τον Phil Goss. Είπαμε τι παίζει με τον Σχίζα, που όπως όλα δείχνουν θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ. Κάπου είδα μια ανακοίνωση σήμερα από τον Κολοσσό, αν δεν κάνω λάθος, ενός Αμερικανού. Ναι, όντως. Λοιπόν, κάτσε λίγο από τον Αμερικανό. Ένα λευκό Αμερικανό ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Steve Browning, ο οποίος είναι γεννημένος το 1993, ύψους 1,91, από το μεριστήμιο του Μάρσαλ. Πέρσι, ή μάλλον το 17, ξεκίνησε στην Τραπζονσπορ. Πέρσι στη Ζολνόκη από ένα σημείο και μετά. Στη Ζολνόκη είχε 9 πόντους, 3,1 rebound και 1,5 assist ο Γκάρτ, ο οποίος ανακοίνωσε ο Κολοσσός, ο Στίβι Μπρόουνινγκ. Με την Α2 δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ, είναι η αλήθεια, θα το κάνουμε από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί αύριο είναι και το φιλικό του ΠΑΟΚ του ποδοσφαιρικού στις 7, αν θυμάμαι καλά, οπότε λίγα πράγματα μπασχετικά θα πούμε. Ακούτε οι φίλοι του Ηρακλή, τον κύριο Ματζιούκη στην ώρα για μπλε. Δεν ξέρω αν ο Ηρακλής ξαφνικά μια μέρα βγάλει μια ανακοίνωση που θα έχει προπονητή και 7-8 παίχτες. Μακάρι να το κάνει. Απλά ο Ηρακλής μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να κινείται στο μεταγραφικό κομμάτι, ή τέλος πάντων οι όποιες επαφές έχει κάνει δεν έχουν ανακοινωθεί, δεν έχει προχωρήσει ανακοινώσεις μεταγραφών μέχρι τώρα, οπότε
προφανώς υπάρχει μια ανησυχία. Και υπάρχει μια ανησυχία γιατί, ναι, μεν ο Ηρακλής δεν ανακοινώνει κάτι, και από την άλλη πλευρά οι περισσότεροι καλοί παίκτες στην αγορά της Α2 κλείνουν αλλού. Και προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα για τον Ηρακλή. Τότε με το μάτι στην Πάτρα, αν θυμάμαι καλά, ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Ηρακλής, ο κ. Δρακόπουλος, είχε ανακοινώσει ότι μένει ο Λευτέρης Χατζηγυριακίδης. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση ούτε γι' αυτό. Και γενικά είναι μια κατάσταση η οποία, όπως και να το κάνουμε, προβληματίζει. Έτσι, γιατί, ξαναλέω, θα είναι πολύ καλό ξαφνικά αύριο το πρωί να βγάλει μια ανακοίνωση ο Ηρακλής και να έχει το Λευτέρη Χατζηγυριακίδη προπονητή και 7-8-9 παίκτες. Απλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια ανησυχία στα του Ηρακλή. Να, από την άλλη εβδομάδα ασχοληθούμε λίγο και προς τα εκεί, που θα έχουμε έτσι και περισσότερο χρόνο. Αυτά. Αυτά για σήμερα. Ο Θανάσης Κυλώνης είναι εδώ. Είναι έτοιμος να σας ενημερώσει για το Μουντιάλ και ό,τι γίνεται εκεί. Είπαμε 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, η καλύτερη Ηρακλή από την Κροατία. Προηγείται με τον γκολ το οποίο έβαλε ο Κέραν Τρίπιερ στο 5ο λεπτό με μια πολύ καλή εκτέλεση φάουλ. Πατάνε καλύτερα οι Άγγλοι. Προσπαθούν να χτυπήσουν στην κόντρα τον Στέρλινγκ, κυρίως με τον Στέρλινγκ ανάμεσα στους δύο αμυντικούς της Κροατίας. Γενικά μέχρι στιγμής οι Άγγλοι είναι καλύτεροι στα πρώτα 45 λεπτά του ημιτελικού. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ακολουθεί Μπαλαντέρ με τον Θανάση Κυλώνη με live commentary από το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία και ό,τι άλλο κινείται και στα ρεπορτάζ των ομάδων λίγο αργότερα. Μένετε λοιπόν συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εμείς ξανά αύριο εδώ από τις 7, όχι με Basket City, με φιλικό ποδοσφαιρικό του ΠΑΟ και μετά το τέλος του με ρεπορτάζ και με ό,τι προλάβουμε να πούμε μπασκετικά. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.